Γεια χαρά! Αυτό το καλοκαίρι με τις φωτιές την κάτσαμε πολύ άσχημα. Και αν σκεφτείτε ότι υπήρχαν φωτιές, υπήρχαν σε ένα οκταήμερο μέσα, είχα διαβάσει ότι είχαν φτάσει κάποιες σε ένα οκταήμερο μέσα, 500 φωτιές, αστείες φωτιών, πυρκαγιών. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο και υλικό να έχεις να μπορέσεις να επιβληθείς και να ελέγξεις τις φωτιές αυτές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν συλληφθεί και φαίνεται ότι υπήρχαν πάρα πολλοί από αυτά, από τις πυρκαγιές αυτές ήταν μπρισμοί. Είτε από αλλοδαπούς, είτε από ημιδαπούς. Ο ένας δέχεται προβλήματα ψυχολογικά, οι άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα ψυχολογικά. Ρε παιδιά, βουτήξτε τους μέσα, τους αφήνετε κυκλοφορούν ελεύθερα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσα ενέργεια μέσα και να έχουμε, οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι φωτιές. Αυτό το ένα. Το δύο, ότι τουλάχιστον δεν είχαμε νεκρούς, εκτός από έναν εθελοντή που του πέσε στο κεφάλι η στήλη του ηλεκτρικού. Έπεσε στο κεφάλι του και τον άφησε σέκο, τον άνθρωπο το πέθανε επί τόπου. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν αυτό, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, διότι τουλάχιστον οι εκενώσεις δούλεψαν. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα και δεν είναι, μπορεί να είναι κάτι το μπράβο, εντάξει τη γλιτώσαμε, δεν έχουμε θανάτους, δεν είχαμε, που είναι σημαντικό, καήκαν περιουσίες, καήκαν δάση, καήκαν. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιος φταίει, αν βγήκε όχι, ναι η κυβέρνηση αυτή έφτιαξε, όχι, οι άλλοι δεν έκανε το σωστά, ξέρω εγώ τι. Το θέμα είναι, και δυστυχώς επειδή είμαστε Ελλάδα, δεν θα το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν ήταν και ούτε είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη για τέτοιες πυρκαγιές. Απλούστατα δεν καταλαβαίνει ο μέσος δημόσιος υπάλληλος ή αν θέλετε ο μέσος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα ή ακόμα και ο υπουργός και η πολιτική προστασία και όποιος θέλετε, όχι μόνο αυτή τη κυβέρνηση, όλων των κυβερνήσεων, όλων των τελευταίων 50 ετών, ότι τα δάση μας είναι εφλεκτά και ως εκ τούτου πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να έχουμε λιγότερες φωτιές και λιγότερες ζημιές. Φτιάξαμε ποτέ αντιπυρική ζώνη? Καμιά-δύο φορές πέρασαν. Θυμάμαι, έβλεπα που κάπου εκεί πέρα, εδώ στα διάφορα βουνά, καμιά φορά είχαν ένα πραγματάκι, ξέρω εγώ, 20 μέτρα πέρναγε ένα αυτό και επειδή δεν τα συντηρούσαν αυτά, τα δέντρα κολλάνε μεταξύ τους και τελείωσε. Είχαμε ποτέ να πεις ότι θα φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες και θα είναι 100 μέτρα, 150 μέτρα μακριά το ένα από το άλλο? Όχι. Και θα τις συντηρούμε για να μείνουν έτσι? Είχαμε ποτέ ανθρώπους οι οποίοι να πραγματικά να προσέχουν και να φτιάχνουν έτσι τα σπίτια τους και τον τρόπο τους ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν να μην καούν? Όχι. Ο μέσος Έλληνας δεν καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι ο μέσος Έλληνας δεν καταλαβαίνει, αλλά θα μπορούσε να τα καταλάβει η μέση κυβέρνηση και να βοηθήσει. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, από ό,τι ακούω συνέχεια, ότι τα διάφορα πυροσβεστικά μέσα τα οποία έχουμε είναι αρκετών ετών. Κάτι πολωνέζικα που τα έχει αγοράσει ο Παπανδρέου, κάτι καναντέρ που είναι πια, κάνουν, πώς το λένε, κανιβαλισμό για να μπορέσουν, από τα παλιότερα για να μπορέσουν να έχουν. Δεν έχουμε λοιπόν αρκετά μοντέρνα εναέρια μέσα. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό δείχνει οι φωτιές που γίνονται συνέχεια, ότι δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Και τρίτο και τραγικότερο, αν θέλετε, είναι ότι διάβαζα στα νέα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, στο το πρωτοσέλιδο, ήταν και πραγματικά σοκαρίστηκα. Ξέρετε ότι για να κάνεις μία οτιδήποτε χρειάζεσαι 6 διαφορετικά υπουργεία να συντονιστούν με 45 διαφορετικές υπηρεσίες, που κάθε υπηρεσία έχει άλλα τόσα άτομα από μέσα νοματέους, που ο καθένας το μακρύ και το κοντό του, αν εμφανιστεί στη δουλειά του, και όλα αυτά για να σβήσεις μία πυρκαγιά. Και λέω, συγγνώμη, αν υπάρχει πόλεμος, έτσι θα δουλέψει η Ελλάδα? Με 45 διαφορετικά υπουργεία, 6 διαφορετικά υπουργεία, 45 υπηρεσίες, δεν υπάρχει ο καπετάν ένας? Τι κάνει εκεί πέρα?
πώς δεν υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα έχει δικτατορικά δικαιώματα και όταν γίνεται η φωτιά όλοι υπάγονται σε αυτήν. Και σε αυτόν, όχι σε αυτήν μόνο την, ας την πούμε, πολιτική προστασία, ο ένας, ο καπετάν, ένας ο οποίος θα δίνει τις εντολές, χωρίς να σκεφτούμε τη γραφειοκρατία, ναι, αλλά το Υπουργείο τάδε χρειάζεται έγκριση από εκείνο και... Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Είναι ώρα κινδύνου, είναι έκτακτη ανάγκη. Δεν το καταλαβαίνει, καμία κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ακόμα και εκεί έχουμε τέτοιου είδους γραφειοκρατίες. Και θα δείτε, μακάρι να βγω ψεύτης, περιμένετε χειμώνα πολύ άσχημο. Από πλημμύρες και τέτοια. Και πάλι τα ίδια θα είναι. Εκενώστε και ξέρω εγώ τι, και το να εκενώνεις, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικότατο. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορείς να εκενώνεις και να αφήνεις να καίγεται ή να βουλιάζεις το σπίτι και μετά όλος να ψάχνει να βρει που να μείνει. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό το κράτος καμιά φορά λέω αυτό. Από αποκεκτημένη ταχύτητα δουλεύει. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν βρέθηκε ένας εκεί μέσα που να πει όπα. Έχουμε κάνει αντιπυρικές ζώνες. Τι είναι η διεθνής εμπειρία, βιβλιογραφία, ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Τι γίνεται τότε. Τι να σας πω. Να δούμε τι θα πείζω να έχω βγει λάθος, να βγω λάθος και το χειμώνα να μην έχουμε προβλήματα πλημμυρών και τέτοια λόγω των πυρκαγιών. Αυτά!